Μετά από την καλλιέργεια της ελιάς, το κάστανο ως γεωργικό προϊόν αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας στα Ανωδογιανά και τα υπόλοιπα κοντινά χωριά. Η παραγωγή του μάλιστα σε διαφορετικές ποικιλίες υπό τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες του όρους Πάρνωνα προδιαθέτει τους καλλιεργητές κάθε χρόνο για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άγιος Πέτρος, Καστάνιτσα και φυσικά Ανωδογιανά κάθε χρόνο στις αρχές Νοεμβρίου πλημμυρίζουν από επισκέπτες για τις γιορτές που έχουν ως επίκεντρο το κάστανο και την χρήση του στις τέχνες της ζαχαροπλαστικής και της μαγειρικής. Μπορεί να μην είναι η κυρίαρχη παραγωγή, όπως είπαμε και πριν. Είναι κυρίαρχη στον Νότιο Όγκο, αλλά είναι ιδιαίτερη παραγωγή, όπως σωστά αναφέρατε, ποιοτικά και πράγματι όσοι το δοκιμάζουν, να φανταστείτε, έχουν ιδιαιτερότητες οι παραγωγές από οικισμό σε οικισμό. Ακόμα και εσωτερικά στο Δήμο υπάρχει ιδιαιτερότητα. Άλλες περιοχές έχουν πιο σε μέγεθος πιο μεγάλο κάστανο, άλλες μικρότερο, με άλλη, αν θέλετε, γεύση. Γενικότερα, αυτοί οι οικισμοί που αναφέρατε και αξίζουν συγχαρητήρια, άλλωστε βρέθηκα σε όλες τις γιορτές και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους και στους προέδρους των κοινοτήτων που αναφέρατε, γιατί γίνεται μια προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ιδιαίτερα στην Καστάνιτσα, γιατί μιλάμε για την 400η γιορτή Καστάνου, όπου εκεί μπορεί κάποιος επισκέπτης να απολαύσει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί και έχει ως πρώτη ύλη, ως βάση του κάστανο. Καστανόπιτα, χοιρινό με κάστανο, φασόλια με κάστανο, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από τη μαρμελάδα, γλυκό κάστανο, οτιδήποτε μπορείτε έχετε στο μυαλό να το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτές οι γιορτές συνεχίζουν, περνούν από γενιά σε γενιά και γι' αυτό αξίζουν, όπως είπα και πριν, πάρα πολλά συγχαρητήρια στους συλλόγους, σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Και το ενθαρρυντικό, αν θέλετε, αυτές τις φετινές γιορτές ήταν ότι ασχολήθηκαν και βλέπουν να συμμετέχουν πολλοί νέοι στους συλλόγους και να υπάρχει αρκετά έτσι έντονο το στοιχείο του εθελοντισμού. Γιατί τόσο μεγάλες γιορτές, ό,τι και να κάνει ο Δήμος, ό,τι και να κάνει, αν θέλετε, το Διοικητικό Συμβούλιο ενός πολιτιστικού συλλόγου, σίγουρα δεν αρκούν προκειμένου να έχουν επιτυχία οι σύλλογοι. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στην Καστάνιτσα μπορεί να, μέσα στο διήμερο, τριήμερο της 28ης, που ήταν και η γιορτή, μπορεί να πέρασε πάνω από 6-7.000 κόσμου. Και για όσους έχουν επισκεφθεί το χωριό, καταλαβαίνουν πόσο μεγάλος όγκος επισκεφτών για το μέγεθος του χωριού. Και στον Άγιο Πέτρο ακολούθησε η γιορτή Υγείας, όπου και εκεί είχαμε μεγάλη προσέλευση και κλείσαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο με τη γιορτή στα Ανωδογιανά, όπου εκεί ήταν πέρα από κάθε προσδοκία έτσι, η προσέλευση. Και το σημαντικό είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία των εορτών ουσιαστικά αξιοποιούνται και υπάρχει επισκεψιμότητα σε όλα τα ορεινά χωριά του Δήμου μας. Και αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί είναι μια τεράστια, πολύ σημαντική τόνωση της τοπικής οικονομίας. Εμείς από την πλευρά μας ως Δημοτική Αρχή στεκόμαστε δίπλα στους συλλόγους, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, συνεισφέρουμε πέρα από τα συνεργεία των Δήμων ή κάποιες άλλες παροχές από το Δήμο και οικονομικά και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις γιορτές να διατηρηθούν, να ενισχυθούν, να μεγαλώσουν και γιατί όχι να μην τις διευρύνουμε και να προσφέρουμε έτσι εκδηλώσεις και γιορτές όλη την περίοδο, την φθινοπορεινή περίοδο.